Οι μούσες, θεότητες των τεχνών, κόρες της μνημοσύνης, μουσείο, ο οίκος της τέχνης, της μνήμης. Το κοινό. Ο περιηγητής, ο φιλοπερίεργος, ο φιλότεχνος, ο ιστοριοδίφης, ο περαστικός. Γιατί επισκέπτεται το μουσείο? Τι προσδοκά να ανακαλύψει στα εκθέματα? Το έκθεμα. Ό,τι απέμεινε από το μονόγραμμα του παλαιολόγου. Ένα παιδικό παιχνίδι. Ένα κύπελο με ένα όνομα γραμμένο πάνω του. Μαρία. Ένα ερωτικό σύμπλεγμα. Τα κουκούτσια που πέτρωσαν. Ο τάφος ενός σκύλου. Το βλέμμα του νεκρού άντρα αναλύωτο στο χρόνο. Το έκθεμα. Αλλοιωμένο από το χρόνο, αχρηστεμένο, θαμμένο χιλιάδες χρόνια πριν, έρχεται στο φως για να ξαναζήσει. Απρόσιτο. Ακριβό. Μη χρηστικό και ωστόσο πολύτιμο. Εκθέματα. Αντικείμενα τέχνης. Αγάλματα. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Θα πρέπει καταρχήν να επισημάνουμε ότι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας κατατάσσεται ανάμεσα στα 10-15 μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Σε σχέση με τα ελληνικά μουσεία, όπως εξάλλου δείχνει και το όνομά του, είναι το Μουσείο του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού σε όλο το χρονικό φάσμα, αλλά και το τοπικό, δηλαδή καλύπτει όλες τις περιοχές του ελλαδικού χώρου από την νεολιθική περίοδο ως το τέλος της αρχαιότητας. Αντίθετα, σχεδόν όλα τα ελληνικά μουσεία, τουλάχιστον τα αρχαιολογικά, περιέχουν εκθέματα και αντικείμενα ή μάρτυρες της ιστορίας κυρίως ενός τόπου, μιας περιοχής, όπως παραδείγματος χάρη το Μουσείο της Ολυμπίας, το Μουσείο των Δελφών, το Μουσείο του Ηρακλείου. Η οικοδόμηση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ολοκληρώθηκε το 1889 για να αποτελέσει ένα ίδρυμα, ναό της τέχνης, στην πρωτεύουσα του κράτους. Σε ένα κτίριο μνημιακής αρχιτεκτονικής, κύριο χαρακτηριστικό των μουσείων της εποχής εκείνης, που πάβουν να αποτελούν προνόμιο των λίγων πλουσίων. Ανοίγουν τις πόρτες στο κοινό, μόνο που το κοινό οφείλει να είναι μορφωμένο, να γνωρίζει. Τα αγάλματα είναι στο μουσείο. Όχι, σε κυνηγούν, πώς δεν τα βλέπεις. Θέλω να πω, με τα σπασμένα μέλη τους, με την αλωτινή μορφή τους που δεν γνώρισες, κι όμως την ξέρεις.
Μνημεία που δοκιμάστηκαν στον χρόνο για να διασωθούν από φυσικές καταστροφές, πολέμους. Που σώθηκαν κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής χάρη στη φροντίδα του τότε διευθυντή Χρήστου Καρούζου. Φυγαδεύτηκαν ή θαύτηκαν βαθιά στο χώμα των υπογείων για να σωθούν όταν στα Δεκεμβριανά μομβαρτίστηκε το κτίριο. Το Μουσείο της Βεργίνας στις Αρχαίες Αιγαίες. Ένας χωμάτινος τύμβος. Ένα πολύτιμο κέλυφος που στεγάζει και προστατεύει τους βασιλικούς τάφους του οίκου των Τιμενιδών. Στο εσωτερικό του εκτίθενται από το 1997 οι θησαυροί που βρέθηκαν στην περιοχή. Ανάμεσά τους, ο τάφος του Φιλίππου του Δεύτερου, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό το μουσείο της, των βασιλικών τάφων της Βεργίνας έχει βέβαια μερικά πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Καταρχήν δεν είναι ένα κανονικό μουσείο, αλλά είναι πιο πολύ ένα μαυσολείο. Ένα μαυσολείο που έχει στην αγκαλιά του τάφους ανθρώπων γνωστών. Είναι ο Φίλιππος της Μακεδονίας, είναι ο Αλέξανδρος ο Τέταρτος, ο γιος του Μεγαλέξανδρου. Είμαστε δηλαδή σε δύο ανθρώπους που είναι πολύ κοντά στην πιο συναρπαστική μορφή που γέννησε ποτέ η Ελλάδα. Έναν άνθρωπο που έχει υπάρξει αλλά που είναι και μύθος, το Μεγαλέξανδρο. Έτσι, αυτό το συστατικό ήταν αυτό που μας οδήγησε να στήσουμε εδώ το χώρο, που είναι μια περιήγηση στο Βασίλειο των Νεκρών. Είναι μια κάθοδο στον Άδη, έτσι το καταλαβαίνουμε εμείς. Μια πολύ θεατρική έκθεση. Που τη δουλέψαμε με καταφανή τη διάθεση να δημιουργήσουμε όχι νοητικές αντιδράσεις αλλά συναισθηματικές αντιδράσεις, να νιώσει κανείς την επαφή με τους νεκρούς αν είναι δυνατόν, να συγκινηθεί ο επισκέπτης, να ακουμπήσει αυτούς τους σπουδαίους που πλανιούνται εδώ μέσα, που υπάρχουν εδώ γύρω μας. Και γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε κάποιες γλώσσες, χρησιμοποιήσαμε το σκοτάδι, χρησιμοποιήσαμε μια πάρα πολύ μινιμαλιστική διάταξη αντικειμένων, πολύ αυστηρή. Αφήσαμε να δέχεται στο φως μόνο τα αρχαία πράγματα και νομίζω ότι καταφέραμε εδώ να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα, όπως τουλάχιστον βγαίνει από τις αντιδράσεις των επισκεπτών μας, οι οποίοι εντυπωσιάζονται και υφίστανται μέθεξη, μπορεί να πει κανείς. Μετέχουν εδώ. Φαίνεται αυτό στα σχόλιά τους, συχνά πολύ συγκινησιακά. Οι επισκέπτες κατηφορίζουν στους υπόγειους τάφους για να παρασυρθούν από τους ανέμους της ιστορίας και μέσα στο υποβλητικό σκοτάδι να μπουν και οι ίδιοι σε μια διαδικασία ενδοσκόπησης. Ο Φίλιππος ο Δεύτερος στο προσκήνιο, μέσα από τα λαμπρά του όπλα, τη χρυσή λάρνακα με τα οστά του, το χρυσό στεφάνι βελανιδιάς που φορούσαν στο νεκρό του σώμα, το πιο βαρύτιμο που σώθηκε από την ελληνική αρχαιότητα, τις βασιλικές κλίνες, τη δική του και της γυναίκας του. Η ανακάλυψή τους έγινε από τον Μανώλη Ανδρώνικο, τον ανασκαφέα της Βεργίνας, ερευνητή του ελληνιστικού παρελθόντος. Κι όμως, τα γάλματα λυγίζουν κάποτε, μοιράζοντας τον πόθο στα δυο σαν ροδάκινο. Κι η φλόγα γίνεται φίλημα στα μέλη και αναφιλητό. Και έπειτα, φίλο δροσερό που παίρνει ο άνεμος. Τάφοι, επιτύμβιες στήλες, κτερίσματα, μνήματα και μνήμες βασιλιάδων, πολεμιστών, απλών ανθρώπων, ακόμη και αγαπημένων ζώων. Τα μνήματα. Ένας τρόπος διατήρησης της μνήμης των ανθρώπων, του πολιτισμού τους. Η μνήμη συμπυκνώνεται και γίνεται ύλη. Ο δρόμος της Αθανασίας περνά μέσα από την πηγή της μνημοσύνης. Το Μουσείο Μπενάκη στο κέντρο της Αθήνας.
Κάποτε ήταν το σπίτι της οικογένειας του Αντώνη Μπενάκη, του αδελφού της Πινελόπης Δέλτα, του Τρελαντώνη. Ο Μπενάκης, φιλότεχνος και συλλέκτης ο ίδιος, στέγασε στο πατρογονικό νεοκλασικό τη συλλογή του. Το 1931 το μετατρέπει σε ένα μουσείο που υπό τη διεύθυνση του Μανώλη Χατζηδάκη από το 1941 έως το 1973 συνδυάζει τη ζεστή αρχοντική ατμόσφαιρα με τις σύγχρονες μουσιακές αντιλήψεις. Οι συλλογές που φιλοξενεί σχετίζονται με την ιστορία του κτίσματος, το οποίο αποτελεί και το ίδιο ένα μουσιακό έκθεμα. Δείγμα χαρακτηριστικό, το σαλόνι του Κοζανίτικου Αρχοντικού. Φυσική κατάληξη, η σημαία της Ίδρας από τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Ένας μπαρουτόμυλος ανακατασκευασμένος. Ένα έκθεμα στο φυσικό του χώρο. Στο υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης. Στη Δημητσάνα, όπου ήκμασε η παραγωγή μπαρουτιού κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και ως τα μέσα του 20ου αιώνα. Ένας μπαρουτόμυλος ανακατασκευασμένος. Ένα έκθεμα σε λειτουργία που προκαλεί το κοινό να μάθει, που συντηρεί μνήμες για τρόπους παραγωγής άλλων εποχών, παλαιότερων. Αστικό κέντρο του σύγχρονου ελληνισμού, η Ερμούπολη της Ήρου. Στην περιοχή που άλλοτε ανθούσε η βιομηχανία, βρίσκεται το Βιομηχανικό Μουσείο. Στεγάζεται στο εργοστάσιο χρωμάτων Κατσιμαντή, που χτίστηκε γύρω στο 1885. Το μουσείο λειτουργεί από το Μάιο του 2000 με την έκθεση «Ένα μουσείο γεννιέται». Είναι ένα πολυσύνθετο μουσείο, είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο προσπαθεί να συγκεντρώσει τα κατάλοιπα και τις διαδικασίες ενός τεχνικού πολιτισμού και μιας οικονομικής και κοινωνικής ζωής, η οποία πραγματικά πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο και να διασωθεί και να προβληθεί. Και βέβαια να μελετηθεί. Στην δική μας την αντίληψη, ο τεχνικός πολιτισμός είναι ένας πολιτισμός ισότιμος με τις άλλες εκφάνσεις του ανθρώπινου πολιτισμού, και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ζήτηση πολιτιστικών αγαθών και νομίζω ότι και αυτό το μουσείο μαζί με άλλα στοιχεία και μουσεία της χώρας προσφέρει και στον Έλληνα και στον ξένο επισκέπτη μια μικρή όαση εξωτουριστικών πληροφοριών, οι οποίες συνθέτουν μια εικόνα της Ελλάδας η οποία δεν πρέπει να παρανοηθεί. Η Ελλάδα είναι μια ζωντανή χώρα, δεν είναι μια χώρα των αρχαίων μνημείων και της ηλιόλους της θάλασσας. Μηχανές βρυσοδεψίας, κλωστοϊφαντουργίας, τυπογραφίας, ναυπηγικής. Μηχανές που έφτιαχναν συριανά λουκούμια και καραμέλες. Πάνω από 300 αντικείμενα του 19ου και του 20ου αιώνα εκτίθενται στο φυσικό τους χώρο. Αποτελούν μέρος του κτηρίου που έχει το δικό του μερίδιο στην ιστορία του νησιού. Η μνήμη. Αδιάσπαστη ενότητα ψυχής και σώματος. Ο τρόπος επανάληψης των ίδιων κινήσεων που οδηγεί σε μικρές, ανεπαίσθητες αλλαγές. Και αυτές οι αλλαγές πληθαίνουν για να γίνουν μεγάλες. Μικρά λιθαράκια που στάθηκαν απαραίτητα για τη συνέχιση της ζωής. Συντήρηση της μνήμης είναι και η συντήρηση της εικόνας, της φωτογραφίας. Μια στιγμή που πάγωσε στη γυάλινη πλάκα. Τα χρώματα μιας ηλιόλουστης μέρας ενός ανθρώπινου βλέμματος, του παιχνιδιού, της ζωής.
Η συντήρηση της μνήμης, συντήρηση της εικόνας που αναζητούσε τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που πάγωσε μέσα στο σκοτεινό θάλαμο. Το αρχείο Πουλίδη στο Μουσείο της ΕΡΤ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία φάση όπου η πολλή δουλειά έχει γίνει, δηλαδή η περισυλλογή των μηχανημάτων, των εγγράφων, όλου του αρχιακού υλικού, και βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη φάση, αυτή που πρέπει να δημιουργήσουμε πλέον ένα οργανωμένο μουσείο που να έχει πρόσβαση και το κοινό. Για μας ένας ιδανικός χώρος για να δημιουργήσουμε το τεχνολογικό πάρκο ραδιοφωνίας τηλεόρασης είναι ο χώρος όπου στεγάζεται ο ιστορικός πομπός της ραδιοφωνίας στα Λιώσια, τον οποίο τον έχουμε κηρύξει και διατηρητό βιομηχανικό μνημείο. Ο πρώτος πομπός της ραδιοφωνίας εγκαταστάθηκε στα Λιώσια το 1938. Είναι τεχνολογίας Telefunken και είναι 15 kW. Ο πομπός έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν τα πρώτα βήματα της ραδιοφωνίας και έπαιξε και ένα σημαντικό ρόλο στην κατοχή. Η συντήρηση του κινηματογραφικού φιλμ που συλλαμβάνει στην κίνηση της εικόνας τον ρου της ιστορίας, της ζωής. Παγιδεύει τους ήχους, τις εικόνες της στιγμής, για να τις εκπέμψει, να τις μεταδώσει μέσα από μηχανήματα. Γιώργος Εφέρης κερδίζει μια μεγάλη τιμή για την σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, κατακτών το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, το οποίο αποτελεί την μεγαλύτερη τιμητική διάκριση εις τον κόσμο. Απλός και ήρεμος, ο βραβευτής ποιητής δέχεται στη βιβλιοθήκη του τα συγχαρητήρια των φίλων του, υφίσταται τις αναρρύθμιτες ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Κυκλαδικά ειδόλια στο διαδίκτυο. Μορφές χιλιετηρίδων σε οθόνες υπολογιστών. Εικόνες, πιστά αντίγραφα σε ένα CD-ROM ή ένα δικτυακό τόπο. Είναι ένα είδος μουσείου εικονικού, άειλου. Πώς, με αντίγραφα. Η νέα τεχνολογία κάνει πιο εύκολη την προσέγγιση με τη λειτουργία του μουσείου. Αποτελεί ένα σημαντικό μέσο εκπαίδευσης. Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης του Ιδρύματος Νικολάου Γουλανδρή, τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποβλέπουν στη δημιουργική επαφή των παιδιών με τον αρχαίο πολιτισμό. Για μένα το μουσείο σήμερα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Είναι ένας οργανισμός που πάλεται και του οποίου η αξία αποτιμάται όχι τόσο από τα υλικά κατάλοιπα του πολιτισμού ή των πολιτισμών που περιλαμβάνει, αλλά κυρίως από την αξιοποίηση του υλικού το οποίο διαθέτει, από το εύρος και κυρίως την ποιότητα των εκδηλώσεών του, των εκθέσεων, των προγραμμάτων του, κυρίως των εκπαιδευτικών και των άλλων, φυσικά και από τις εκδηλώσεις
παντός είδους τις οποίες περιλαμβάνει στη δραστηριότητά του. Τρίτη χιλιετία π.Χ. Τα κυκλαδικά ειδόλια, απλές μορφές, με καθαρή γραμμή και αυστηρό ρυθμό, φτιαγμένες από νησιώτικο μάρμαρο. ...350 αντικείμενα από πυλό, μάρμαρο και μέταλλο. Συμπυκνώνουν γνώση που έρχεται να προσθεθεί στην πρώτη χαρά της συναισθηματικής επαφής. Το σημερινό μουσείο γίνεται χώρος εκπαίδευσης, ανασύστασης της μνήμης. Κέντρο που προκαλεί το κοινό να συμμετάσχει σε ένα συνεχή διάλογο με την τέχνη και την ιστορία. Γιατί η ανάγκη του αθώου, παιδιού ή ενηλίκου, να προσεγγίσει μια εποχή χαμένη σε χρόνο προσδιόριστο, να ανασυστήσει το παρελθόν, είναι όρος ύπαρξης. Τα γάλματα είναι στο μουσείο. Καληνύχτα. Γιατί τα γάλματα δεν είναι πια συντρίμμια. Τα γάλματα λυγίζουν αλαφριά. Καληνύχτα.